Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 902. Εν εκείνες δε τις ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότε εγεμόνευε τη Συρίας ο Κυρίνιος και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστο εις την εαυτούν πόλη. Ανέβηδε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτης στην Ιουδαίαν εις την πόλη του Δαβίδη της καλείται Βιθλεέμ. Επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ δια να απογραφθεί μετά της Μαριάμ της Ραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκαν ήτης ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί επληρώθησαν ημέρε να γεννήσει και εγέννησε τον ιόν αυτή στον πρωτότοκον και σπαργάνωσεν αυτόν και κατέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούσεν το καταλήματι. Υπημένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυχτός επί το πίμνιον αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνης εφάνης αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι εδώ ευαγγελίζομαι σε εσάς χαράν μεγάλην, γιατί θέλει είστε εις πάνταν των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενον εν τη φάτνη. Και εξέφνης, μετά του Αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των Θεών και λεγόντων δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνης εν ανθρώπης ευδοκία και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν απ' αυτόν εις των ουρανών οι άνθρωποι ποιμένες είπαν προς αλλήλους ας υπάγομεν λοιπόν εις Βιθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίον ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήρθον μετά σπουδής και έβρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ εις το βρέφο, και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν των λόγων των λαληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους διαλογιζόμενοι περί αυτών εν την καρδία αυτής και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων καθώς ελαρίθησαν προς αυτούς. Και όταν επληρώθησαν 8 ημέρες δια να περιτέμωση το πεδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το όνομα στένυπο του Αγγέλου πριν συλληφθεί εν τη κοιλία. Αμήν. Είναι πλέον η Μαρία, 9 μηνών έγκυος, που όμως όλα αυτά συνέβησαν, έφτασε δηλαδή μέχρι 9 μηνών αφού πολλά πράγματα συνέβησαν στη ζωή της, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη του Αγγέλου, καθώς επισκέφθηκε την Ελισάβετ, πήρε απόφαση να πάει να δει την Ελισάβετ στο χωριό της όπου ήταν και καθώς την χαιρέτησε από μακριά, η Ελισάβετ επλήστη Πνεύματος Αγίου και με έκπληξη η Μαρία άκουγε την Ελισάβετ να προφητεύει δια αυτήν λόγια τα οποία μόνο αυτή και ο Θεός ήξερε, λέγουσα ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος, στην αραβωνιασμένη το έλεγε, ο καρπός της κοιλίας σου, αλλά δεν το έλεγε η Ελισάβετ, το έλεγε ο Κύριος και ευχαριστούμε το Θεό για το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου το προφητικό που δίνει σε ανθρώπους, σε άντρες και γυναίκες για να προφητεύουν και να ενισχύουν την πίστη και να κατευθύνουν τους ανθρώπους. Εδώ τώρα ο Θεός δεν χρησιμοποιεί αγγέλους αλλά προφητικό χάρισμα της Ελισάβετ προς τη Μαρία για να έχει καλή συνέχεια. Και ποια είναι η καλή συνέχεια? Τι περιμένει, αυτή είναι η καλή συνέχεια, να έρθει Πνεύμα Άγιο επάνω της και καθώς το Πνεύμα το Άγιο θα την επισκιάσει, δύναμης ψυχής του θα έρθει επάνω της και θα συλλάβει εγκαστρή δια Πνεύματος Αγίου.
Αυτό τώρα θα το εργαστεί ο Θεός με την Ελισάβετ και με το προφητικό της χάρισμα, όπως συνηθίζει ο Θεός με τον προφητικό του λόγο, με το προφητικό χάρισμα να ενισχύει ανθρώπους, αλλά και να τους οδηγεί στο να πιστέψουν και να εκπληρωθεί η πρόθεση και η απόφαση που έχει ο Θεός για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους οποίους ομιλεί με το Πνεύμα το Άγιο ο ίδιος ο Θεός. Ευλογημένη και μάλιστα ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης, όπως συνηθίζει να χρησιμοποιεί ο Θεός με το προφητικό χάρισμα όλους τους ανθρώπους τους οποίους το έχει δώσει. Φώναξε με τα φωνής μεγάλης, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Λόγια απίστευτα, και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς εμέ. Μόνο ο Θεός μπορούσε να τα πει αυτά και μόνο ο Θεός τα λέει με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να προσέχουμε και να πιστεύουμε και να μην εξουθενούμε τις προφητείες, γιατί με αυτές εργάζεται ο Θεός και τότε ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, με όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Να αποδεχόμεθα, να πιστεύουμε και να υποτασσόμεθα, όπως στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, έτσι και στον προφητικό Λόγο του Θεού, γιατί είναι Λόγος Θεού. Και μακαρία η πιστεύσασα, να τώρα πως ενισχύει ο Θεός τη Μαρία. Μακαρία είναι η πιστεύσασα, διότι αν πιστεύσει θα γίνει εκπλήρωση των αληθέντων προς αυτήν παρακυρίου. Και εκείνη τη στιγμή Πνεύμα Άγιο πέφτει επάνω στη Μαρία και αρχίζει και η Μαρία να προφητεύει, λέγουσα «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγαλίασε το Πνεύμα μου στο Θεό του Σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν στην ταπείνωση της δούλης αυτού, επειδή από του νυν», κατάλαβε και τη στιγμή που ο Θεός κάνει την αλλαγή, την καθιστά έγκυο. «Από του νυν», από αυτή τη στιγμή, «θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες, διότι έκαμνε εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού». Έμεινε ακόμη 3 μήνες στο χωριό της Ελισάβετ και του Ζαχαρία, με αποτέλεσμα και αυτή να καταλάβει πλέον, όχι μόνο με προφητικό λόγο αλλά και στην πράξη, ότι ο Θεός εξεπλήρωσε την υπόσχεσή του, και στους 3 μήνες έφυγε, και στους 3 μήνες έγινε 9 μηνών και η Ελισάβετ και γέννησε τον υιόν της, τον υπεσχυμένο από το Θεό. Τον ονόμασαν Ιωάννη κατά την προτροπή και της Ελισάβετ και του Ζαχαρία, παρόλο που οι συγγενείς και οι φίλοι έλεγαν «δεν έχετε στην οικογένεια κανένα Ζαχαρία, γιατί τον βγάζετε με αυτό το όνομα». Και όταν το ονόμασαν Ζαχαρία, Ιωάννη, από εκεί και ύστερα, αδερφοί, ξεκίνησε ο Ζαχαρίας και να μιλάει και να ακούει. Όμορφο το έργο του Θεού. Τώρα όμως τέλειωσαν οι δυσκολίες του Ζαχαρία, τώρα αρχίζουν οι δυσκολίες της Μαρίας, και όταν τελειώνουν οι δυσκολίες του ενός, αρχίζουν οι δυσκολίες του άλλου. Η Μαρία επιστρέφει, ο Ιωσήφ, δίκαιος όν, δεν έκαμε αυτό που έπρεπε, που θα μπορούσε να κάνει, να θεατρήσει τη Μαρία, αλλά την απέλησε κρυφίως, δεν μπόρεσε όμως και να τη δεχτεί, γιατί ήταν βέβαιος ότι επόρνευσε η Μαρία στο χωριό της Ελισάβετ όταν πήγε. Ό,τι και να του είπε η Μαρία, ανθρωπίνως δεν μπορούσαν να γίνουν πιστευτά. Δεν λέει ότι του είπε η Γραφή, αλλά δεν πιστεύω ότι δεν του ανέφερε τίποτα. Τώρα περιμένει η Μαρία, απελημένη από τον Ιωσήφ, να δει τι θα κάνει ο Θεός, και δεν βραδύνει ο Θεός. Στον ύπνο του το ίδιο βράδυ του λέει «Ιωσήφ, μην φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου», όχι την αρεβωνιαστικιά σου, τη γυναίκα σου, «διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Και πρόσεξε, θα γεννήσει Υιόν και εσύ θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Ο πατέρας έδινε το όνομα, «διότι αυτός
θα σώσει το λαό αυτό από των αμαρτιών αυτών. Και τώρα ήρθε το, βρίσκεται και έρχεται το μεγάλο δίλημα στην καρδιά του Ιωσήφ, τι να κάνει. Να πιστέψει, να μην πιστέψει, να υπακούσει, να μην υπακούσει. Τέτοια διλήμματα έχουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά αυτός ο οποίος θριαμβεύει είναι αυτός που δεν σκέφτεται το Λόγο του Θεού, αλλά τον υπακούει το Λόγο του Θεού. Δεν τον συζητάει με τον εαυτό του το Λόγο του Θεού, αλλά υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού. Δεν κρίνει το Λόγο του Θεού, αλλά λέει αμήν στο Λόγο του Θεού. Και άμεσα αλλάζει γνώμη, προσκαλεί τη Μαρία και γίνονται σύζυγοι, αλλά με σέβας και με βλάβεια προς το Θεό. Δεν συνευρέθη με τη Μαρία, τη σύζυγό του, μέχρι ότου γέννησε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκο, τον οποίον προφήτευσε ο Θεός, αλλά και ακολούθησαν και άλλα παιδιά από την συζυγική σχέση του Ιωσήφ και της Μαρίας. Και τώρα πάμε στη γέννηση. Εκεί που είχαμε μείνει, όταν στη συγκεκριμένη περίοδο, ιστορικά, όταν βασιλεύς της Ιουδαίας ήταν ο Ηρώδης, ο 4 Αύγουστος ηγεμόνευε στη Ρώμη και ο Σύριος, ο Κυρίνιος, ηγεμόνευε στη Συρία. Εκείνη την περίοδο ο Κέσαρ ο Αύγουστος, κατά θαυμαστό τρόπο, εκπληρώνοντας το αιώνιο σχέδιο του Θεού, γιατί έπρεπε να γεννηθεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος στη Βηθλεέμ κατά το λόγο του Κυρίου και όχι στο χωριό του Ιωσήφ και της Μαρίας στη Γαλιλαία, ξεσηκώνει λοιπόν την καρδιά του 4 Αύγουστου, γιατί λέει η Γραφή ότι οι καρδιές των ηγεμόνων είναι στα χέρια του Χριστού, σαν το ριάκι του ποταμού, του νερού, το στρέφει όπου θέλει ο Θεός. Και εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο, λίγο πριν γεννηθεί ο Ιησούς, στο τέλος της εγκυμοσύνης της Μαρίας, βγάζει μια διαταγή να απογραφεί πάσα οικουμένη, και μάλιστα αυτό έγινε για πρώτη φορά. Θαυμαστός είναι ο Θεός. Ό,τι θέλει κάνει. Απίστευτος είναι. Τι να πούμε, Θεέ μου. Πρώτη φορά δίδεται εντολή να γίνει γενική απογραφή της οικουμένης από τον άρχοντα, τον ηγεμόνα της Ρώμης που είχε την εξουσία και αυτή δοσμένη από το Θεό, να απογραφεί πάσα οικουμένη και όλοι να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, και αν μπορεί κανείς να μην πάει να παρακούσει τη διαταγή του Κέσσαρα. Τη διαταγή του Θεού μπορούμε εύκολα να την παρακούσουμε, τη διαταγή του Κέσσαρα πολύ δύσκολα. Όμως ο μεγαλύτερος είναι ο Θεός, αδερφοί. Δεν θα μπορούσε άραγε, σκεφτόμουν, όχι τώρα, πάντοτε, να έρθει στον ύπνο του ο Γαβριήλ, ο Άγγελος ή ο Κύριος, και να πει στον Ιωσήφ, γρήγορα πήγαινε στη Βηθλέμ. Αυτό δεν το εμπιστευόταν ο Θεός στον Ιωσήφ. Πολλά εμπιστευόταν, αλλά αυτό δεν το εμπιστεύτηκε. Δηλαδή, ποιος θα έπαιρνε μια γυναίκα 9 μηνών να τη μεταφέρει από τη Γαλιλαία στη Βηθλέμ, υπακούοντας το Λόγο του Θεού? Γι' αυτό λέω ότι το Λόγο του Θεού εύκολα τον παραβαίνουμε. Αλλά το Λόγο του Κέσσαρα κανείς. Γιατί? Γιατί ο φόβος ο ανθρώπινος, κακός, μέσα στη ζωή μας πολλές φορές είναι μεγαλύτερος από το φόβο του Θεού. Ο Θεός να μας αλλάξει την καρδιά και να κάνει, να μας κάνει να φοβόμαστε το Θεό πιο πολύ από τον Κέσσαρα. Και έτσι λοιπόν ο Ιωσήφ ξεκινάει δύσκολα με μια κοιλιά τέτοια η Μαρία, γιατί ήταν άνθρωπος, και έφτασε στη Βηθλέμ. Και εκεί στη Βηθλέμ δεν γίνανε τα πράγματα και εύκολα. Πάνε στο κατάλημα, ένα κατάλημα υπήρχε, ένα μικρό χωριουδάκι ήταν η Βηθλέμ. Διάβασα, ήταν, δεν ήταν πάνω από 400 με 500 ανθρώπους σε αυτό το χωριό τότε.
Ένα μικρό χωριουδάκι ήταν. Και υπήρχε ένα κατάλημα. Δίπλα στο κατάλημα υπήρχε ένα στάβλος για τα ζώα των περαστικών. Και δίπλα στο στάβλο υπήρχε, και μέσα στο στάβλο υπήρχε μία φάτνη. Έψαξαν να βρούνε τόπο για να μείνει ο Ιωσήφ με τη Μαρία στο κατάλημα, αλλά ήταν πιασμένος ο χώρος όλος από πολλούς που είχαν έρθει να απογραφούν ξένους. Γιατί κάθε ένα σπίτι είχε το δικό του στάβλο, είχε το δικό του, τη δική του φάτνη, αλλά κοινή φάτνη και κοινό στάβλο ήταν μόνο στο κατάλημα, στο πανδοχείο, στο ξενοδοχείο της εποχής. Και πριν από χρόνια, όταν εγώ ήμουν μικρός, σε όλα τα χωριά υπήρχε ένα τέτοιο πανδοχείο, ένα τέτοιο κατάλημα. Έφτασε, δεν υπήρχε κρεβάτι και κανείς δεν βρέθηκε να πει στην εγκυμονούσα, έλα κάτσε εσύ. Και έτσι υποχρεωτικά πήγανε στο στάβλο. Γιατί? Γιατί εκεί έπρεπε να γεννηθεί. Ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Θεός, μέσα σε ένα στάβλο. Και εκεί στο στάβλο, χωρίς μαμή, χωρίς γιατρό, αλλά ήταν ο Θεός μαζί, γεννήθη απολύτως φυσιολογικά, υγιές παιδίων, τέλειων. Και η μητέρα το σπαργάνωσε και το έβαλε στη φάτνη, γιατί δεν είχε που να το βάλει. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι θα ήταν η Μαρία στα καλύτερά της, χαρούμενη με όλα αυτά. Μάλλον πιθανόν να παραπονιόταν στο Θεό. Δεν μπορούσες να το κάνεις λίγο αργότερα την απογραφή, να γεννήσω και να κατέβουμε? Έπρεπε τώρα, τώρα που γεννάω, ή δεν ξέρω τι άλλες σκέψεις, να μην κάνω φαντασίες, βέβαια δεν είναι καλό. Ανεβαίνουν πάντοτε διαλογισμοί στις καρδιές των ανθρώπων όταν βλέπουν ότι τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να σκεφτόμαστε όχι αν είναι ευχάριστα, αλλά αν είμαστε στο θέλημα του Θεού, ας είναι και δυσάρεστα. Αμήν, αδελφοί. Θα μας φτιάξει ο Θεός. Και βέβαια εξιδίων κρίνω τα αλότρια, γιατί είμαστε ομοιοπαθείς. Πολλές φορές λοιπόν, αντί να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό, σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι από αυτό που συμβαίνει. Ο Θεός όμως συγκαταβαίνει στις αδυναμίες μας και μας ενισχύει, και μάλιστα τη Μαρία με ιδιαίτερους τρόπους. Δεν θα την αφήσει απαρηγόρητη, δεν θα την αφήσει θλιμμένη, δεν θα την αφήσει στενοχωρημένη, ούτε τον Ιωσήφ που λέει τη γυναίκα του να γεννάει σε ένα στάβλο, δίπλα σε μοσχάρια, σε άλογα, σε γαϊδούρια, ξέρω εγώ τι είχε αυτός ο στάβλος. Και βέβαια το στάβλος δεν είναι ότι το καθαρότερο εδώ που τα λέμε. Μυρίζει, θα μύριζε κιόλας, δεν ξέρω αν έχετε μπει σε στάβλο, εγώ έχω μπει παλιά. Ξέρετε τι βρώμα έχει? Δεν λέγεται. Και ο Ιωσήφ δεν πρέπει να ήταν και ευτυχισμένος, όπως είμαστε εμείς όταν γεννάμε τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, μέσα σε ένα όμορφο νοσοκομείο και μας φέρουν και λουλούδια και χαιρόμαστε και το παίρνουν και οι νοσοκόμες, το φτιάχνουν εκεί σε ένα βρωμερό μέρος. Χριστέ μου, ο Κύριος μας, αδελφοί, σε ένα βρωμερό μέρος που είναι ο στάβλος, αλλά ήταν γεμάτος από την παρουσία του Θεού. Και αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει η παρουσία του Θεού, το θέλημα του Θεού, η δόξα του Θεού στη ζωή μας, και όχι η καλοπέρασή μας, ούτε η άνεσή μας, ούτε τίποτα άλλο. Μόνο η παρουσία του Θεού και η δόξα του Θεού έχει σημασία στη ζωή μας. Να κάνουμε και να είμαστε πάντοτε στο θέλημα του Θεού και μάλιστα με χαρά, δοξάζοντας τον Θεό. Στην αδυναμία τους λοιπόν και στη στενοχώρια τους, ξαφνικά μπουκάρουν, συγγνώμη για την έκφραση, κάποιοι ποιμένες και έψαχναν να βρουν τη φάτνη. Και βλέπουν στη φάτνη σπαργανωμένο τον Ιησού. Και εκεί άρχισαν να εξαγγέλουν αυτά τα οποία είχαν ζήσει λίγο καιρό πριν. Θαυμαστά. Ενώ διανυκτέρευαν στους αγρούς φυλάτοντας τα ζώα τους, ένας άγγελος εξέφνης εφάνει εις αυτούς, δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν.
Και είπε προς αυτούς ο άγγελος: «Μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαράν μεγάλην, η οποία θα είναι εις πάντα το λαό». Χαράν μεγάλην. Αυτά τα λόγια πρέπει να πούνε στον Ιωσήφ και στη Μαρία τώρα. Χαρά μεγάλη, αλλά ουράνια, όχι γήινη. Χαρά μεγάλη στον ουρανό και στο στάβλο. Αλλά για να έρθει στο στάβλο πρέπει να έρθει στην καρδιά μας και πρέπει να ενεργήσει ο Θεός. Χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι για όλο το λαό, γιατί σήμερα εγεννήθηκε, Κύριε μου, εις εσάς, εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ο οποίος είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θα είναι το σημείο σας, να πάτε, να ψάξετε, να βρείτε βρέφωσες παραγμένο κείμενον στη Φάτνη. Πήγαν, το είδαν και εξήγηλαν τα λόγια του αγγέλου, αλλά και περιέγραψαν τη συνέχεια. Και ξαφνικά μετά του αγγέλου φάνηκε πλήθος στρατιάς ουρανίου. Κοιτάξτε τι κάνει ο Θεός για να παρηγορήσει τους δικούς του ανθρώπους. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Κατέβασε στρατιές αγγέλων. Γιατί? Για να στείλει αυτούς τους βοσκούς μέσα στο στάβλο, να ενισχύσουν τον Ιωσήφ και τη Μαρία, να την παρηγορήσουν, να χαρεί ότι εξεπληρώθη ο λόγος του Θεού, ότι σωτήρ εγεννήθη. Σωτήρ σημαίνει Ιησούς. Αυτό το όνομα που είπε ο άγγελος στον ύπνο του Ιωσήφ για το γιο του, σωτήρ εγεννήθη, Χριστός Κύριος Υιός Θεού. Και φώναζαν και έψελαν όλοι οι άγγελοι: «Δόξα εν υψίστης Θεό, και επί γης ειρήνη, και εν ανθρώπης ευδοκία». Πώς μέσα σε μια στιγμή μπορεί ο Θεός με μία του ενέργεια, θαυμαστή βέβαια, να μεταβάλει την καρδιά του Ιωσήφ και τη Μαρία μέσα στο στάβλο από τα λόγια αυτών των τσομπαναραίων που έζησαν, πίστεψαν, ήρθανε και επιβεβαίωσαν την πίστη τους καθώς είδαν το βρέφος εσπαργανωμένο και δόξασαν το Θεό. Πιστεύω ότι κανένας δεν θα μπορούσε να ενισχύσει και να παρηγορήσει τον Ιωσήφ μέσα στο στάβλο άλλος από το Θεό και τις θαυμαστές ενεργείες του. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, η ελπίδα μας, η παρηγοριά μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, και πρέπει να είναι. Αμήν. Να ψάλουμε, αδερφοί.